Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη. Άλλη μια φορά από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα που έχουμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε από τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και από τον καλό φίλο Διευθυντή Σύνταξης στο The Columnist, Γιάννης Στέλιος Παπαδόπουλος. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Χαίρομαι που κάνουμε έτσι μια πρώτη εκπομπή μαζί. Ευελπιστώ και σε επόμενες. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Είχαμε μεγάλη συζήτηση στην Ολομέλεια με την κυρία Ούρσουλα Φον Ντε Λάιεν. Όλοι μίλησαν στην Ολομέλεια από κάθε πολιτική ομάδα. Ακούσαμε παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή, για το μεταναστευτικό, για τα οικονομικά. Εσείς, κύριε Νικολάου, θέλω να μου πείτε λίγο, σαν ΚΚΕ, πώς βλέπετε την υποψηφιότητα αυτή? Κοιτάξτε, τη βλέπουμε όπως θα βλέπαμε και οποιαδήποτε άλλη υποψηφιότητα. Όχι για το λόγο ότι οι άνθρωποι δεν παίζουν κάποιο ρόλο στην πολιτική που εκφράζουν, αλλά γιατί, μιλώντας για τα κορυφαία τώρα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατά την άποψή μας είναι μια αντιδραστική ένωση διακρατική που εξυπηρετεί την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων, οι υποψηφιότητες είναι αποτέλεσμα παζαριών που γίνονται και μάλιστα παζαριών που γίνονται σήμερα στο φόντο πολύ οξυμένων αντιπαραθέσεων, πάνω αν θέλετε και στο έδαφος της αρνητικής απόδοσης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δηλαδή μια αντιπαράθεση μεταξύ των χώρων που βρίσκονται στο σκληρό πυρήνα, που κάθε μια χώρα θέλει να εξυπηρετήσει, να βγάλει μπροστά τα δικά της συμφέροντα, και από εκεί προκύπτει και η υποψηφιότητα για τις θέσεις τις αυτές. Όπως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ο πρόεδρος της Κομισιόν, η ύπατη αρμοστία κτλ. Θέλουμε εμείς να εφιστήσουμε την προσοχή στον ελληνικό λαό και στους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. Και να τους πούμε ότι τα δείγματα γραφής της Κομισιόν είναι συγκεκριμένα κατά την άποψή μας. Γιατί ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι ο πρόεδρος, η Κομισιόν θα συνεχίσει στη βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμείς τη ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν η αύξηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων, ήταν το τσάκισμα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, ήταν η ένταση της στρατιωτικοποίησης, η ένταση της υπεριαλιστικής επιθετικότητας που, αν θέλετε, τροφοδοτεί και την επικίνδυνη κατάσταση που υπάρχει στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ, ρίχνει νερό στο μήλο της τουρκικής επιθετικότητας και των επιδιώξεων που έχει η τουρκική αστική τάξη σήμερα εκεί. Και να μετρήσουμε, αυτό πρέπει να το μετρήσει ο ελληνικός λαός, οι λαοί της Ευρώπης, δεν μπορεί να έχουν προσδοκίες από το αν θα ανεληφθεί ο ένας ή άλλος πολιτικός, γιατί και η κυρία Φον Ντερ Λάιεν είναι μια φτασμένη πολιτικός με δείγματα γραφής στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα το Γερμανικό, δηλαδή το κόμμα το οποίο είναι στην ηγεσία και στην κυβέρνηση αυτής της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που έχει εφαρμόσει εξίσου σκληρές πολιτικές όπως εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα. Μπορεί λοιπόν να έχουμε προσδοκίες ότι θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, όσο εμείς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με μια παθητικότητα, δεν οργανωνόμαστε και δεν παλεύουμε για τα δικαιώματα που θα έπρεπε να απολαμβάνουμε το 2019 στην υγεία πρόνοια, στην ασφάλιση, στη μόρφωση των παιδιών μας. Γιάννη, θέλω το σχόλιο σου για την υποψηφιότητα. Προσωπικά πιστεύω ότι θα διαφωνήσω με τον κύριο Ευρωβουλευτή. Πιστεύω κατά βάση ότι οι λαοί της Ευρώπης έχουν να περιμένουν πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη έδωσε ένα πολύ μεγάλο αγώνα ενάντια στο λαϊκισμό, στην ακροδεξιά και σε όλα αυτά τα στοιχεία που ανακόπτουν την προσπάθεια για μακροημέρευση, για πρόοδο και τέλος πάντων προς όφελος κατά του νόμου των λαών της Ευρώπης. Και πιστεύω ότι το γεγονός ότι βγαίνει μια υποψήφια από μια διαδικασία που δεν είναι από την μέχρι τώρα γνωστή, δηλαδή ψήφισαν... Τελευταία στιγμή. Και όχι μόνο τελευταία στιγμή. Ακούστηκε με τον κύριο Βέμπερ, γνωρίζαμε. Και όχι μόνο τελευταία στιγμή. Και τον Τίμερμανς και όλους. Ναι, δηλαδή ναι. Υπήρχε μια διαδικασία, έλεγε στους λαούς της Ευρώπης ψηφίστε αυτά τα πρόσωπα και ξαφνικά βγαίνει κάτι άλλο. Ανεξάρτητα από τον Βέμπερ ή από τον Τίμερμανς ή από οτιδήποτε, πιστεύω ότι θεσμικά έπρεπε να τηρηθεί αυτό. Δηλαδή να βγει ο υποψήφιος με βάση, ή τέλος πάντων ο προτινόμενος με βάση τις εκλογές. Γιατί όταν αυξήθηκε η συμμετοχή των νέων, υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτές τις ευρωεκλογές. Κινητοποιήθηκε κόσμος. Το Ευρωκοινοβούλιο κέρδισε με το αυτή τη φορά ψηφίζω αυτή την πρωτοβουλία. Εδώ λίγο κάπου δημιουργεί αμφιβολίες σε κάποιους οι οποίοι
τέλος πάντων στήριξαν αυτή την προσπάθεια, πήγαν, ψήφισαν, απλοί πολίτες. Και λένε, ψηφίσαμε, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία για το Βέμπερ. Ναι. Ψηφίσαμε, ξέρω εγώ, σοσιαλιστές για τον Τίμερμανς. Ξαφνικά βγαίνει κάτι άλλο. Είναι λίγο... Αυτό είναι λίγο ανορθόδοξο. Δηλαδή, περιμέναμε έναν από τους υποψήφους που γνωρίζαμε, είχαν κάνει οι άνθρωποι την εκστρατεία τους και ξαφνικά βγαίνει ένα όνομα το οποίο δεν το είχαμε στα υπόψη μας και κάπως λίγο μας πιάσανε στον ύπνο, να το πω. Έπρεπε να υπάρχει μια θεσμική συνέχεια σε αυτό. Δηλαδή, αυτό μπορεί να γυρίσει ως boomerang, μπορούμε να πούμε. Αλλά από την άλλη, βέβαια, πρέπει να δούμε και τι είναι το πρόσωπο, έτσι. Αν μπορεί να ανταποκριθεί στα δεδομένα, στις υποχρεώσεις, αυτό μένει να το δούμε. Είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει δείξει ευρωπαϊκά αισθήματα τα τελευταία χρόνια, πριν δηλαδή, γιατί συνήθως είναι στη Γερμανία και ακούστηκε και τελευταία στιγμή. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει, γιατί ακόμα είμαστε σε εξέλιξη. Μιας και αναφέρθηκες στην καμπάνια «Αυτή τη φορά ψηφίζω», να πούμε στο σημείο αυτό ότι το ποσοστό συμμετοχής των νέων στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 ήταν 42% και υπάρχει άνοδος 28% σε σχέση με το ποσοστό του 2014. Ωραία. Και αυτό ήταν μια πολύ πετυχημένη καμπάνια που. Η οποία ξεκίνησε σχεδόν ένα χρόνο πριν. Είχα και εγώ σύνδεσμο στην καμπάνια αυτή και προωθούσα το This Time I'm Voting και το βάζα. Είχε ξεκινήσει μήνες πριν, όπως και όλη η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ήταν πολύ πετυχημένη οργανωτικά. Είχε ξεκινήσει ένα χρόνο πριν, θυμάμαι, είχαμε πάρει τα ντοσιέ και έλεγαν One Year to Go. Οργανώθηκε πολύ σωστά και αυτό και πήγε και πάρα πολύ καλά και γι' αυτό και είδαμε και αποτελέσματα. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Δύο σχόλια. Ναι. Το ένα σε σχέση με τη συμμετοχή των νέων στις εκλογές. Ναι. Εμείς, όπως ξέρετε, σαν κόμμα έχουμε την άποψη ότι πρέπει ο λαός να εκφράζει την άποψή του, να συμμετέχει στις εκλογές, γιατί σε τελική ανάλυση, αν δεν το κάνει, αυτό δεν καταμετράται και δεν προσμετράται και πουθενά. Είναι σημαντικό. Ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές του 2019 έγινε και μια πάρα πολύ μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα, η Generation What. Από ποιον διοργανώθηκε αυτό? Διοργανώθηκε από τα κρατικά κανάλια ολόκληρης της Ευρώπης. Okay. Είναι μια έρευνα η οποία έβγαλε πολλά πλούσια συμπεράσματα σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν οι νέοι σε όλες τις χώρες την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θέλετε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε Ελλάδα, Γερμανία, Δανία, οι νέοι δεν ήταν ευχαριστημένοι από τα συστήματα παιδείας, με ποσοστά που κυμαινόντουσαν από 78% έως και 90%. Ή ότι αντιμετώπιζαν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα χώρο που δεν τους εγγυούν, δεν υπήρχαν εγγυημένα δικαιώματα. Τα συστήματα παιδείας δεν είναι, είναι δουλειά καθαρά των εθνικών κυβερνήσεων. Είναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και μια σειρά μέτρα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν σήμερα στην ατζέντα της έβαλε και τέτοιες πτυχές, για παράδειγμα, το που θα αυξήσω τη χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus, έλεγε, για παράδειγμα. Ναι, booster Erasmus, το είδαμε. Λοιπόν, ή σε σχέση με τα δικαιώματα, ότι υπάρχει έλλειμμα δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το που κατέληξε η ψήφος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει νεολαία, η οποία είναι σκεπτόμενη, η οποία βλέπει τα αρνητικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές αντιλαμβάνεται τα αδιέξοδα στα οποία είναι και εμείς καταλαβαίνουμε ότι πρέπει αυτό να καταλήγει και στην ψήφο. Πολλές φορές δεν γίνεται. Ένα δεύτερο σχόλιο. Δεν θέλω να πω ότι τελικά το δίλημα της ψήφου, ποιον να ψηφίσω μπροστά στις εκλογές, δεν το θέτει, για παράδειγμα, στην Ελλάδα το ΚΚΕ, το θέτει το αστικό πολιτικό σύστημα, το θέτουν οι βασικοί ανταγωνιστές που διαπληκτίζονται, ναι, έτσι έχουν το διαξυπνήσει. Τα δύο μεγάλα κόμματα. Και το σύστημα το ίδιο, ανάλογα με τα συμφέροντα που θέλει να προβάλλει. Το δεύτερο έχει να κάνει με την κυρία Φόντερ Λάιεν. Γιατί τα δείγματα που έχει δώσει και στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπερασπίστηκε το ζήτημα των εγγυήσεων για την νεολαία. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε, λέει, από τη Γερμανία και στη συνέχεια γενικεύτηκε. Το Youth Guarantee. Το Youth Guarantee. Ναι. Το Youth Guarantee είναι ένα σύστημα και μία δέσμη μέτρων που σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους νέους εργαζομένους έχει έρθει και έχει κάνει θεσμό την ελαστική απασχόληση, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με βάση τη μαθητεία, ότι κάποιος πάει, για παράδειγμα, να δουλέψει σαν μαθητευόμενος, δεν του καταβάλλονται
τα απαιτούμενα, δεν του καταβάλει τη ασφάλισή του. Το Youth Guarantee τι πρεσβεύει ακριβώς, μπορείς να το υποθυμίσεις, το θυμάσαι, Γιάννη? Το Youth Guarantee... Ήταν ένα πρόγραμμα εργασίας για την νεολαία, απλά δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί έχουμε καιρό να το συζητήσουμε. Για να το μην καταδικάζουμε προγράμματα και μην το όχι, πάμε... Όχι, γι' αυτό θέλω έτσι. Να μου υπενθυμίσεις για να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα. Το Youth Guarantee, όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο... Επειδή εμείς το έχουμε, τα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ποιο είναι το πρόβλημα με το Youth Guarantee? Είναι ένα πρόγραμμα που βοηθάει τους νέους στο ξεκίνημά τους. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο... Είναι ένα προ... Εμείς λέμε το ζήτημα των εγγύσεων για την νεολαία. Να πω κάτι. Εδώ πρέπει... στο εθελοντικό σώμα και επιβάλλουν να πληρώνονται οι εθελοντές. Να πληρώνονται με την έννοια ότι να μην τους εκμεταλλεύονται και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι τόσο... Είναι μια κατεύθυνση η οποία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Ότι γενικεύω την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, γενικεύω την έννοια της μαθητείας, χτίζω πάνω στη λογική η οποία υπάρχει ήδη των χαμηλών απαιτήσεων που υπάρχουν στην νεολαία και των χαμηλών δικαιωμάτων. Κάνει λίγο συνείδηση δηλαδή τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο τμήμα των νέων που σήμερα δουλεύει είτε δεκάδες ώρες χωρίς να πληρώνει την υπερορίες, είτε λίγες ώρες με ένα μισθό που δεν μπορεί να του καλύψει τις βασικές ανάγκες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει και με τη νέα κυβέρνηση. Άρα εμείς λέμε ότι θέλει τα αυτιά μας να είναι ανοιχτά, οι κεραίες μας να είναι τεταμένες, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιδράμε γρήγορα σε οτιδήποτε έρχεται σε κόντρα στα βασικά μας δικαιώματα σήμερα. Να ρωτήσω λίγο κάτι πιο συγκεκριμένο για το Youth Guarantee. Το Youth Guarantee δηλαδή έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οδηγία στα κράτη-μέλη είναι οι νέοι να δουλεύουν πλήρη απασχόληση. Με τι μισθό το ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Νομίζω ότι τίθεται με βάση το κάθε κράτος. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι πολλές φορές έχουμε δει το φαινόμενο να εθνικοποιούνται οι επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κοινοτικοποιούνται οι αποτυχίες. Συμβαίνει και αυτό. Συχνά, δηλαδή, πολλές φορές αποφασίζεται από το κάθε κράτος μέλος σημαντικά πράγματα, αποφασίζονται και στη συνέχεια, ανάλογα με την επιτυχία ή την αποτυχία, ή οικειοποιούνται ή αποδίδουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αποτυχία. Ωραία, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Κύριε Νικολάου, το ΚΚΕ είναι κατά της κατάργησης του πανεπιστημιακού ασύλου? Ναι. Γιατί? Σαν ΚΚΕ θεωρούμε ότι το άσυλο είναι μια κατάκτηση του εργατικού λαϊκού κινήματος όλων των προηγούμενων χρόνων. Εγγυάται την δημοκρατική συζήτηση, την δημοκρατία και την ελευθερία στην έρευνα, στην ανταλλαγή απόψεων, στη διαδικασία της μάθησης, στη διαδικασία της εμβάθυνσης στην επιστήμη. Πολύ περισσότερο όμως, αυτό που μας προβληματίζει, είναι ότι η συζήτηση που τίθεται τώρα για την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου είναι μια εκ του πονηρού συζήτηση. Το πρόβλημα δεν είναι, όπως το θέτει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, η καταπολέμηση της εγκληματικότητας, του λαθρεμπορίου, του εμπορίου ναρκωτικών. Εξάλλου, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, αυτές οι παράνομες δραστηριότητες δεν γίνονται στους χώρους του Πανεπιστημίου. Για παράδειγμα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πουλάνε τα λαθρέα εμπορεύματα. Αυτά τα λαθρέα εμπορεύματα φτάνουν στη χώρα μας με τεράστια κοντέινερ και εμπορευματοκιβώτια. Κάπου φτάνουν, δηλαδή κάπου υπάρχουν μεγάλες αποθήκες. Κάπου υπάρχουν μεγάλες αποθήκες. Μπορούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να τα βρουν. Καταργείται το πανεπιστημιακό άσυλο για αυτό το λόγο. Καταργείται γιατί πολλά πανεπιστήμια έχουν γίνει άντρο ανομίας. Είναι ορμητήριο, να το πω έτσι, μπαχαλάκιδων, για να τα λέμε κανονικά. Γι' αυτό το λόγο. Λέω το εξής. Κατά την άποψή μας, αυτό είναι η πρόφαση. Γιατί αν θέλανε πραγματικά και η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση άνοιξε μια τέτοια συζήτηση, εάν ήθελαν πραγματικά να καταπολεμήσουν την ανομία, το έγκλημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, θα μπορούσαν να πάρουν μέτρα έτσι ώστε να το χτυπήσουν εκεί που είναι. Γιατί και τα κυκλώματα ναρκωτικών μπορείς, αν θέλεις, να τα βρεις και να δεις που είναι, και τα λαθρέα εμπορεύματα μπορείς να δεις που είναι, και γενικότερα την ανομία μπορείς να την καταπολεμήσεις. Όχι μόνο, δεν είναι ανάγκη να την καταπολεμήσεις στην Ασούπα, να την καταπολεμήσεις και στην Κυψέλη, μπορεί να την καταπολεμήσεις και στα Ανολιώσια και στα Κάτω Πατήσια που δεν υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο. Αυτό που κατά την άποψή μας είναι το ουσιαστικό σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι θέλουν να καταργηθεί το άσυλο, έτσι ώστε να μπορούν
να αλωνίζουν μέσα στα πανεπιστήμια οι μεγάλες εταιρείες και τα μονοπόλια, να ελέγχουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Ποιες μεγάλες εταιρείες αλωνίζουν στα πανεπιστήμια? Για παράδειγμα, θα σας πω. Στη φυσικομαθηματική σχολή, όπου εγώ φοιτούσα, τόσο στο βιολογικό τμήμα όσο και στο φυσικό τμήμα, υπήρχαν τμήματα, κομμάτια των κτηρίων τα οποία ήταν περίκλειστα, είτε γιατί γινόταν έρευνα για λογαριασμούς του ΝΑΤΟ, είτε μεγάλων μονοπωλίων, στις οποίες δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε αυτό ότι. Βασικά, αυτό δεν έχει σχέση ούτε με το άσυλο ούτε με την εγκληματικότητα. Το θέμα είναι ότι δεν θέλει κανείς μέσα εκεί, στα πανεπιστήμια, να τους χαλάει τη σούπα. Γιατί ούτε τίθεται ζήτημα για αυτόφορα εγκλήματα, ούτε για παραβιάσεις του ποινικού κώδικα, ούτε για ζητήματα ατυχημάτων. Όπου εκεί, ούτως ή άλλως και με το σημερινό νόμο, μπορεί η αστυνομία, η τροχέα και οι μηχανισμοί να παρέμβουν. Ούτε υπάρχει ζήτημα. Μπορεί το Πρετανικό Συμβούλιο, ο Πρίτανης και, η σύγκληση του κάθε ιδρύματος να δώσει άδεια να μπουν αν χρειάζεται, αν υπάρχει εκτακτή ανάγκη. Άρα το θέμα, κατά την άποψή μας, είναι αλλού. Πάει στο ότι δεν θέλω να τους χαλάσει τη σούπα τίποτα μέσα στα πανεπιστήμια, να είναι απρόσκοπτη η λειτουργία των πανεπιστημίων με ιδιωτικά και οικονομικά κριτήρια, να μπουν πιο σκληρά μέσα οι επιχείρησεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σήμερα. Δηλαδή τα πανεπιστήμια μέσα είναι ok. Αυτό δηλαδή γίνεται μόνο και μόνο για τα περίκλειστα κτίρια που είπατε για την έρευνα. Τα πανεπιστήμια δεν είναι ok, να σας το πω έτσι. Δεν υπάρχει εγκληματικότητα δηλαδή μέσα. Μέσα στο πανεπιστήμιο αυτό καθεαυτό, εγώ λέω την εγκληματικότητα, η οποία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Είναι κοινωνικό φαινόμενο η εγκληματικότητα. Δεν μπορεί να τη λύσει καταργώντας το άσυλο στο πανεπιστήμιο. Γιατί αν γενικά, το πρόβλημα η εγκληματικότητα δεν θα λυθεί από την άρση του πανεπιστημιακού ασύλου. Όμως θα πάψουν τα πανεπιστήμια να είναι άντρομπα χαλάκιδων. Αυτό εντάξει, είναι το τώρα, θέμα. Δεν είναι και τα πανεπιστήμια άντρομπα χαλάκιδων. Όχι όλα. Υπάρχουν όμως κάποια που υπάρχει άβατο. Εντάξει, άβατο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άβατο μέχρι πρότινος λέγαμε ότι υπάρχει και στα Εξάρχεια ή και σε άλλες γειτονιές που δεν υπάρχει άσυλο. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι αν πραγματικά χρειάζεται, κατά την άποψη της κυβέρνησης της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να καταρχεί το άσυλο, ας φέρει ένα επιχείρημα το οποίο είναι πιο επί της ουσίας, γιατί αν το πρόβλημα είναι το άσυλο, τότε ας λύσουμε το πρόβλημα της εγκληματικότητας στους χώρους που δεν υπάρχει άσυλο. Γιάννη. Τώρα. Λέτε ότι δεν έχει καταργηθεί το άσυλο μέχρι στιγμής κτλ. Παρ' όλα αυτά λέτε ότι μέσα υπάρχουν διαδικασίες για το ΝΑΤΟ, ιδιωτικές εταιρείες, περίκλειστα κτλ. Οπότε τι διαφορά έχει, αφού τώρα δεν έχει καταργηθεί, υποτίθεται, και παράλληλα γίνονται αυτές οι διαδικασίες, τι θα αλλάξει άμα, σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό που παρουσιάζεται, άμα καταργηθεί το άσυλο? Γιατί μέχρι τώρα για παράδειγμα, το μαζικό κίνημα, το φοιτητικό κίνημα, τα άλλα κίνηματα, έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν επίσης όλες αυτή την είσοδο αυτών των συμφερόντων στα πανεπιστήμια. Και πάρα πολλές φορές έχει γίνει. Μέσα. Λέω ότι υπήρξαν, λέω ότι γίνανε και κινητοποίησεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν θα εντάσσεται η λειτουργία του πανεπιστημίου ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, όταν θα γενικεύει τα δίδακτρα. Αν μπορεί και η αστυνομία αυτό εκεί να παρεμβαίνει. Αυτό δεν έχει σχέση με το άσυλο όμως. Λέω, το άσυλο είναι μία ρύθμιση, ένα κεκτημένο καλύτερα, το οποίο σου εγγυάται ότι με ελεύθερο τρόπο θα μπορείς και να διαδηλώνεις και να διδάσκεσαι και να μαθαίνεις και να έρευνας. Αυτή είναι κατά την άποψη. Αν θέλει. Το οποίο όμως κατέληξε αλλού. Κατέληξε αλλού. Τώρα. Και γι' αυτό αναγκαζόμαστε να κάνουμε την άρση. Εντάξει. Δεν έχει σχέση με το άσυλο πάντως. Αυτή η προσέγγιση απόψεις. Δεν έχει σχέση με το άσυλο αυτό καθ' αυτό σε σχέση με εγκλήματα που τελούνται ή που βγαίνουν έξω, πουλάνε προϊόντα και μπαίνουν μέσα και δεν μπορούν να μπουν μετά μέσα να τους βγάλουν ή να τους συλλάβουν. Ναι, αλλά μπορείς. Λέμε το εξής. Δεν έχει σχέση δηλαδή το ένα με το άλλο. Να πούμε τώρα ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτό αναδείχθηκε και στις δημοτικές εκλογές σαν πρόβλημα. Συνολικά το πρόβλημα της ασφάλειας, της αστυνόμευσης κτλ. Είναι σημαντικό. Η αστυνομία θα μπορούσε, αν ήταν προσανατολισμένη διαφορετικά και όχι στην καταστολή των αγώνων του εργατικού λαϊκού κινήματος, να κάνει τη δουλειά που πρέπει, να προστατεύει τη ζωή, την περιουσία ενδεχομένως, να κυνηγά το έγκλημα. Μα δεν έχει σχέση με το εργατικό λαϊκό κίνημα για την προάσπιση των δικαιωμάτων του, το τι γίνεται μέσα που το χρησιμοποιούν σαν άνδρο. Λέω το εξής. Παράνομων ενέργειων. Κύριε, αυτός που μπαίνει μέσα, από κάπου μπαίνει ο εγκληματίας. Μιλάω για τους εγκληματίες, έτσι. Από κάπου μπαίνει. Ούτε μπορεί επαόριστον να είναι μέσα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι τώρα μια πρόφαση. Όχι, αλλά αν δεν τον βγάλει κάποιος, θα συνεχίσει να είναι μέσα.
θα το χρησιμοποιώ. Ελάτε τώρα. Πρώτες μέρες που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, έκοψε πάρα πολλές καταλήψεις. Οι οποίες, με την ανόχη της προηγούμενης κυβέρνησης, είδαμε σε μια κατάληψη στο Twitter ότι τους κόψανε το ρεύμα. Αυτό πριν γιατί δεν μπορούσε να γίνει, γιατί υπήρχαν αυτές οι καταλήψεις κτηρίων. Δηλαδή, πώς έγινε μέσα σε μία εβδομάδα να καθάρισαν κάποια κτίρια. Τώρα αυτό. Αυτό είναι εκτός πανεπιστημιακού ασύλου. Δεν έχει να κάνει. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε κάποιον από την προηγούμενη κυβέρνηση να σας το πει. Ναι. Λοιπόν. Εξάλλου, το ΚΚΕ δεν ακολουθεί αυτή την πρακτική. Και πάρα πολλές φορές έχουμε θίξει το ζήτημα, για παράδειγμα, ιδιαίτερα για το κέντρο της Αθήνας, ότι δεν ωφελούν και μάλλον δημιουργούν προβλήματα οι καταλήψεις των διάφορων αλληλέγγυων που στέγαζαν σε άθλιες συνθήκες πρόσφυγες, μετανάστες που είχαν σχέσεις με ΜΚΟ. Ενέτειναν το πρόβλημα, δεν έλεγαν κάποιο πρόβλημα. Αυτό το είπα στο αλλά πλαίσιο, λέω, ναι. Λέω, δεν μπορεί. Η συζήτηση, κατά την άποψή μας, είναι πονηρή αυτή για το ασύλο, τουλάχιστον με αυτό το επιχείρημα. Η κατάργηση πάντως του ασύλου, έτσι όπως παρουσιάζεται ότι θα καταργηθεί και όπως υπάρχει η πρόθεση, δεν έχει σχέση με την επιστημονική ή την ερευνητική διαδικασία. Αυτό δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει από την πρόταση, αλλά πολλά πράγματα, ξέρετε, που έλεγε το ΚΚΕ και πριν από δεκάδες χρόνια και πριν από 10 χρόνια, για παράδειγμα, συζητώντας για τις εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση, που θα πάμε, τριετή, bachelor, ECTS, τότε που τα λέγαμε, μας έλεγαν ότι βλέπουμε φαντάσματα. Σήμερα, όλα τα νέα τμήματα, τα πανεπιστημιακά τα οποία ιδρύονται, πρέπει να έχουν ισοδύναμο σε ECTS, ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες δηλαδή, για να γίνουν. Ανεξάρτητα από το πώς το κρίνει κάποιος αυτό το σύστημα, λέω. Από ότι έχει βάση, κατά την άποψή μας, η ανάλυση που κάνουμε και το που πάει το πράγμα. Και εδώ είμαστε. Αν να θέλετε δούμε. Να το δούμε. Ωραία. Και στην εξέλιξή του. Θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα, να δούμε λίγο την κλιματική στρατηγική. Έδωσε μεγάλη βάση και η υποψηφιότητα της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην κλιματική στρατηγική και μάλιστα είπε ότι στις πρώτες 100 μέρες θα λάβει δραστικά μέτρα για το θέμα αυτό. Τώρα, εμείς είχαμε στην Ελλάδα πρόσφατα, στη Χαλκιδική είδαμε τις καταστροφές, είχαμε νεκρούς. Θέλω λίγο εσείς, κυρία Νικολάου, να μου πείτε, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, για την κλιματική στρατηγική, ποια βήματα πιστεύετε ότι πρέπει να ακολουθηθούν? Πρώτον, δεν ωφελεί η συζήτηση που γίνεται ότι, που είναι αν θέλετε και βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Γιατί αυτό είναι, αν θέλετε, οδηγεί σε αυτός που έχει να πληρώσει να ρυπαίνει ανελεξέλεγκτα. Ναι, οι μεγάλες εταιρείες θα έχουν να πληρώσουν, οπότε. Επίσης, δεν είναι και. Οδηγεί και σε μια λογική γενίκευσης της ζημιάς. Λες και ο κάθε άνθρωπος συμβάλλει το ίδιο στην αύξηση του προβλήματος της περιβαλλοντικής μόλυνσης, όσο συμβάλλουν οι τεράστιες βιομηχανίες και επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εφαρμόζουν μια σειρά νόμους και κανόνες. Επίσης, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί. Είναι ένα. Πώς να το πω. Δεν λύνεται το πρόβλημα με τη λογική της αγοραπολισίας ρήπων. Γιατί πραγματικά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ρήπανσης. Το γεγονός ότι εγώ αγοράζω, ενώ θα μπορούσε να μειώνει δραστικά τους ρήπους, εγώ αγοράζω και τους ρήπους κάποιου άλλου που δεν τους φτάνει, έτσι ώστε να καλύψω το δικό μου, τη δική μου υπαρπαραγωγή. Στο θέμα αυτό μπορούν απεριόριστα δηλαδή να ρυπαίνουν και σου λέει εγώ ρυπαίνω, πληρώνω. Δηλαδή απεριόριστα δεν υπάρχει κάποιο όριο σε αυτό. Εντάξει, τώρα αν υπάρχει κάποιο όριο, εγώ δεν μπορώ να σας το πω γιατί δεν έχω στο νου μου ακριβώς μπροστά μου τον κανονισμό. Όμως η λογική είναι αυτή. Και είναι και η λογική αυτή στην οποία, αν θέλετε, έγιναν και οι μεγάλες συζητήσεις τα προηγούμενα χρόνια σε διεθνές επίπεδο με τις διεθνείς συμβάσεις, από τις οποίες αποχωρήσανε και μια σειρά χώρες, ΗΠΑ κτλ. Που πραγματικά δεν είναι εύκολο προς τα γη. Το πρόβλημα του περιβάλλοντος δεν μπορεί να το δεις ξεχωριστά από το πρόβλημα της παραγωγής και ποιος έχει στα χέρια του τα μέσα παραγωγής. Γιατί ακριβώς σήμερα. Όταν η παραγωγή δεν οργανώνεται, δεν είναι σχεδιασμένη, κάνεις υπερπαράγεις προϊόντα, υπερπαράγεις πράγματα τα οποία συνέχεια δεν σου χρειάζονται κιόλας. Αυτό βαραίνει το ισοζύγιο και το περιβαλλοντικό και το εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα μετά να εκφράζεται με έντονο τρόπο όταν φτάνει η στιγμή της κρίσης σε μια σειρά τομείς. Δηλαδή τα δεκάδες εκατομμύρια αδιάθετα εμπορεύματα, τα οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν στο τέλος ούτε καν να τα αγοράσουν. Άρα το πρόβλημα είναι εκεί. Μπορεί σήμερα ο άνθρωπος να ζήσει σε αρμονία με το περιβάλλον, όμως
εάν καταφέρει να βάλει στο επίκεντρο τις δικές σου ανάγκες και όχι τις ανάγκες του κέρδους των μονοπωλίων. Και εκεί μπορείς να έχεις και μια περιβαλλοντική πολιτική σωστή, μπορείς να ζεις σε αρμονία με το περιβάλλον, μπορείς να περιορίσεις τη ρύπανση, μπορείς να δεις χωρίς προβλήματα την ανάπτυξη και άλλων τεχνολογιών και στην ενέργεια. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σαν Κομμουνιστικό Κόμμα και στις νέες τεχνολογίες για την ενέργεια, σαν ανεπιστημιακές πηγές κτλ. Αλλά όχι με τον τρόπο τώρα που γίνονται. Που μπορείτε να πάτε και στα νησιά του Αιγαίου να δείτε δεκάδες επενδύσεις που γίνονται τα προηγούμενα χρόνια από μεγάλους ομίλους και συμπράξεις με ελληνικές εταιρείες και ιταλικούς ομίλους, γαλλικούς ομίλους, που τώρα έχουν μείνει τα κουφάρια των ανεμογεννητριών, τα οποία δεν κουνιούνται καν. Άρα λοιπόν, γιατί ήταν το ζήτημα των επιδοτήσεων, πώς να αξιοποιήσουν το κέρδος το οποίο θα βγάζανε σε σύντομο χρόνο κτλ. Άρα το πρόβλημα, κατά την άποψή μας, είναι ο σχεδιασμός και στα πλαίσια μιας κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας. Με την εξουσία και την οικονομία στα χέρια του λαού, σε κάθε χώρα, πραγματικά μπορείς να λύσεις και το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Γιάννη. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι θέμα μόνο ιδιωτών ή κράτους. Έχουν γίνει τεράστια οικολογικά εγκλήματα, τα οποία μας κυνηγούν ακόμα και θα κυνηγούν και τις επόμενες γενιές. Και ήταν από κρατικά σχεδιασμένες οικονομίες. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ως προς τον ιδιωτικό τομέα, σαφώς και πρέπει να υπάρχει καταδίκη, να υπάρχουν νόμοι, αυστηρά πλαίσια και αυτό κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα προώθησε την μείωση της εκπομπής των ρήπων και μάλιστα σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχε θέσει ένα χαμηλότερο ποσοστό. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες όμως που πρέπει να λάβουν υπόψη. Είναι το πρόσωπο. Δηλαδή, ας πούμε, είναι όπως όλα δείχνουν επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα δεδομένα. Είναι οι πολιτικές δυνάμεις πόσο θα πιέσουν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες και με αυτή την έννοια θέλω να το τονίσω αυτό ότι δεν είναι θέμα κρατικού μονοπωλίου της οικονομίας ή ιδιωτικού. Πάντα μπορούν να γίνουν λάθη και αυτά πρέπει να αποφευθούν. Ωραία, αλλά πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Άλλο το λάθος, είναι ένα πράγμα το λάθος. Και λάθη και ατυχήματα μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε σύστημα και σε οποιαδήποτε χώρα. Και άλλο πράγμα είναι, λαμβάνω ένα μέτρο και εν γνώση μου, για παράδειγμα, δεν το προχωρώ για να δώσω χρόνο. Και εκεί έρχεται ο διεθνής, η Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ευθύνη των κρατών μελών να εφαρμοστεί το αυστηρό πλαίσιο, το οποίο δεν θα έχει σχέση με ιδιώτες ή κράτη, θα εφαρμόζεται για όλους. Για παράδειγμα, πρέπει να κλείσουμε. Έχω το επόμενο στούντιο, συγγνώμη. Συγγνώμη για τη διακοπή, πραγματικά. Σε επόμενη ολομέλεια. Είναι πολύ ενδιαφέρον ζήτημα αυτό. Και σε περιμένω σε επόμενη ολομέλεια, Γιάννη, πολύ σύντομα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην εκπομπή μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί σας, όπως πάντα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τριχοφυΐα δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Μόνιμη ανώδυνη αποτρίχωση. Vivify.